Οι συζητήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις όπως προκύπτει από την έρευνα διεξάγονται σε συνθήκες ασφυξίας με κίνδυνο για 190.000 λουκέτα και απώλεια 260.000 θέσεων απασχόλησης στο επόμενο δωδεκάμενο και με τις επιχειρήσεις να αδυνατούν να καλύψουν βασικές υποχρεώσεις για μισθούς. Πρότεσίλε, ενίκεια, φόρου, ασφαλιστικέ εισφορέ και δέκο. Ο πρόεδρο τη ΓΕΣΕΒΕ έκανε λόγο για φαινόμενα κανιβαλισμού στην αγορά με αφορμή τη καθυστερήση και τη μειώσει μισθών, ενώ τόνισε πω για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων η κατάσταση είναι πλέον μη αναστρέψιμη. Είναι ενδεικτικό επίση ότι το 40% των αυτοαπασχολούμενων μικρομεσαίων δεν έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επειδή αδυνατεί να πληρώσει τα ασφάλιστρα στον ΟΑΕ. Υπάρχει ωστόσο και ένα αισιόδοξο έβριμα από την έρευνα τη ΓΕΣΕΒΕ και αφορά τη σταδιακή ανάκαμψη τη Προ το τραπεζικό σύστημα, αφού το 37% θεωρεί ασφαλεί τι καταθέσει του στι ελληνικέ τράπεζε, από το 22% τον Ιανουάριο του 2012. Η έρευνα διεξήχθη στι αρχέ Ιουλίου σε δείγμα 1.200 επιχειρήσεων πανελλαδικά, από όλου του κλάδου. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το πρώτο εξάμεινο του 2012 για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ήταν το χειρότερο από την έναρξη τη κρίση, δηλαδή το έτο 2009, και οι προοπτικέ διαγράφονται δυσίωνε. Οι πολιτικέ που απορρέουν από τη Δανειακή Σύμβαση ιδιαίτερα αυτέ που αφορούν στην εσωτερική υποτίμηση, αποδεικνύονται καταστροφικέ για την ελληνική οικονομία. Αν συνεχιστούν με την ίδια ένταση, κινδυνεύουν από μόνε του να οδηγήσουν τη χώρα στα περιθώρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονό ότι οι πολιτικέ αυτέ είναι λανθασμένε αποδεικνύεται και από τη διάψευση των επίσημων προβλέψεων του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ύφεση, το ποσοστό ανεργία και το κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε σε δηλώσει του ο κ. Από την έρευνα προκύπτει μεταξύ άλλων ότι ο τζίρος στο πρώτο εξάμεινο του 2012 μειώθηκε κατά μέσο όρο 34,8% σε σύγκριση με πέρυσι. Παράλληλα, οι μεταποιητικέ επιχειρήσει λειτουργούν στο μισό τη παραγωγική του δυναμικότητα, δηλαδή 48,7%. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το δεύτερο εξάμεινο του 2012, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων θα κλείσει το έτο με ζημιέ. Υπενθυμίζεται ότι στην έρευνα του Ιανουαρίου του 2012, μόνο το 20% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε κέρδη για το 2011, τα οποία ήταν ήδη χαμηλότερα από το 2010, ενώ το 42% παρουσίασε ζημιέ. Κυριαρχό πρόβλημα παραμένει η ρευστότητα, όπου συγκεντρώνονται τα υψηλότερα ποσοστά επιδείνωση για το 86,5% των επιχειρήσεων. Η επενδυτική απραξία συνεχίζεται καθώ μόλι το 7% των επιχειρήσεων αύξησε φέτο την επενδυτική του δραστηριότητα. Περίπου 190.000 επιχειρήσει δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο κλεισίματο το επόμενο 12 μήνο, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνο για απώλεια 260.000 θέσεων απασχόληση, όπω εργοδότε, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί. Η αναλογία προσλήψεων. Προσαπολίσει στον ιδιωτικό τομέα είναι 1 προ 7. Το 53,4% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει δυσκολίε στην έγκαιρη καταβολή των μισθών. Οι επιχειρήσει που μείωσαν ώρε και ημέρε εργασία έφτασαν το 40%, ενώ το 49,7% έχει ήδη προχωρήσει σε άμεση ή έμεση μείωση αποδοχών του προσωπικού. Προβλέπετε δε ότι για το δεύτερο εξάμεινο του 2012, το 36,8% θα μειώσει με μεγάλη βεβαιότητα μισθού και ώρε εργασία. Παρατηρείται αύξηση στο μέσο χρόνο ίσπραξη και εξόφληση οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων. Παράλληλα, μία στι τρει επιχειρήσει έχει καθυστερημένε οφειλέ σε νίκια. Δέκο, προμηθευτέ και τράπεζε. Το 39,8% των επιχειρήσεων προτάσει ω σημαντικότερο μέτρο τη μείωση των συντελεστών του η εγκληματικότητα έχει επηρεάσει αρνητικά το 36,3% των επιχειρήσεων του δείγματος και ιδιαίτερα αυτέ που έχουν έδρα την Αττική, ενώ ανάλογο ποσοστό δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα εγκληματική ενέργεια. Τέλος, το 64,8% των επιχειρηματιών του δείγματος δηλώνει ότι δεν θα πάει φέτο διακοπέ. Από εκείνους που θα πάνε, μόνο το 40% θα διαμείνει σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο.